Την υποβολή δήλωσης παύσης πληρωμών, εφόσον δεν αποκατασταθεί άμεσα η απαπειλούμενη αδυναμία λειτουργίας της εταιρείας, αποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας ΕΚΑΠ για το χειρισμό όσων θεμάτων σχετίζονται με τη διαδικασία της πτώχευσης. Παράλληλα, έκκληση για λύση φαίνεται πως κάνουν οι 170 εργαζόμενοι στους τοπικούς φορείς της Ξάνθης, έτσι ώστε να σωθεί η εταιρεία και να μην χαθούν οι μισθοί τους. Ενώ έκκληση για άμεση λύση στο θέμα της ΕΚΑΠ απίθυνε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με ψήφισμά του που αποστέλλεται στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Οικονομίας και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ στο πλευρό των εργαζομένων τάσεται εξίσου και το Επιμελητήριο Ξάνθης, καθώς και ο Πρόεδρος του, Στέλιος Μωραΐτης. Έχουμε εξελίξεις δυσάρεστες. Μια εταιρεία η οποία κινδύνευσε να πτωχεύσει πριν 5-6 χρόνια και να ισοπεδωθεί η περιοχή μας, βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας επενδυτής, ένας πατριώτης, ήρθε την αγόρασε, την εξυγίανε, κράτησε τους εργαζόμενους, μετέτρεψε μια υποπτώχευση εταιρεία και υπερχρεωμένη σε κερδοφόρα, πληρώνονται φόρες στο ελληνικό κράτος, εισφορές, αμείβονται στην ώρα τους όλοι οι εργαζόμενοι και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι εκτός τους 172 εργαζόμενους υπάρχουν και εξαρτημένη εργασία 300 στην Ξάνθη και στον νομό Καβάλας. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ισοπαίδωση είναι αν χαθεί αυτή η εταιρεία στην περιοχή μας. Η Ξάνθη είχε 10.000 βιομηχανικούς εργάτες και αυτή τη στιγμή με το ζόρι φτάνουμε στις 2.500. Συνεπώς φθήνει καθημερινά. Όμως εδώ είναι τραγικό να έρχεται ένας επενδυτής, ένας ο οποίος παίρνει μια υποπτώχευση και διαλυμένη εταιρεία, να την κάνει κερδοφόρα και να έρχεται μια απόφαση δικαστική να τη φέρει πάλι στο σημείο μηδέν και να απορούμε χριστουγεννιάτικα μια κοινωνία ολόκληρη και χιλιάδες άνθρωποι και εργαζόμενοι για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα το 2017. Είμαστε στο καλημέρα του 18, όταν το ζητούμενο για το μνημονιακό μας κράτος είναι οι επενδύσεις, η εργασία, οι φόροι και τα ωφέλη για το κράτος. Δυστυχώς όμως έχουμε και αυτά τα περιστατικά. Για το μέλλον της καπνοβιομηχανίας ΕΚΑΠ αναφέρθηκε και στο ένα τσάνελ και στην εκπομπή αναλυτής η ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη. Είναι σημαντικό ζήτημα η λειτουργία της επιχείρησης, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και το γεγονός ότι η επιχείρηση αυτή απορροφά ένα μέρος της τοπικής παραγωγής καπνού. Από την άλλη πλευρά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε διαγραφή προστίμου που θίγει το δημόσιο συμφέρον. Για το λόγο αυτό προτείνουμε η επιχείρηση να έρθει σε συνεννόηση με τις αρχές προκειμένου η καταβολή του προστίμου να γίνει τμηματικά, δηλαδή με όσο των δυνατόν περισσότερες δόσεις, ώστε πρώτον η επιχείρηση να διατηρηθεί ζωντανή. Δεύτερον, η επιχείρηση, εφόσον διατηρείται ζωντανή, να κρατάει τους εργαζομένους της και να απορροφά ένα μέρος της τοπικής παραγωγής καπνού. Τρίτον, η επιχείρηση να μπορεί να αποπληρώνει και τα χρέη της, εφόσον η ίδια έχει το σχετικό τζίρο και τη σχετική κερδοφορία. Είναι νομίζω σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούνται στη ζωή με διαγραφή προστίμων. Πιστεύει όμως ότι υπάρχει τρόπος να διευθετηθεί το πρόβλημα. Και συγχρόνως είμαστε εναντίον της διαγραφής προστίμου και για έναν ακόμη λόγο και θα ήθελα να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Η διαγραφή του προστίμου μπορεί να σημάνει έμεση κρατική ενίσχυση. Και η έμεση κρατική ενίσχυση θα κοστίσει πολύ περισσότερο στη χώρα και προφανώς θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον.